ακούσατε από δύο νέους πολιτικούς, τον εξαίρετο βουλευτή μας και φίλο μου, Γιάννη Κεφαλογιάννη, μία ανάλυση για τη Συμφωνία των Πρεσπών, από μία νέα πολιτικό, τις οικονομικές και άλλες διαστάσεις που έχει, τη ζωή Ράπτη. Εγώ θα σας μιλήσω λιγάκι για την εξωτερική πολιτική, αλλά και για αυτά τα θέματα. Η εξωτερική πολιτική, ξέρετε, δεν είναι τόσο εξωτερική. Η εξωτερική πολιτική είναι λάθος να διακρίνεται σαφώς από τα εσωτερικά ζητήματα της χώρας. Η διάκριση εθνικού και διεθνούς, εσωτερικού και εξωτερικού, είναι μία μεθοδολογική διάκριση. Όλα στην εποχή μας είναι αλληλένδετα. Σκεφτείτε τους πολίτες της Μυτιλήνης και τι υποφέρουν και πού οφείλεται αυτό το οποίο τώρα υποφέρουν. Στον ένα πόλεμο που έγινε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά τους. Στη Συρία, το εξωτερικό γίνεται βιωμένη και σκληρή πραγματικότητα στο εσωτερικό. Αναλογιστείτε πού αποφασιζόντουσαν τα μέτρα που αφορούσαν την καθημερινότητά μας, την οικονομική μας δύναμη, τη δυνατότητά μας να ζήσουμε στην καθημερινότητά μας. Οι αποφάσεις λαμβανόντουσαν σε όργανα πολυεθνικά, στην Ευρώπη. Η διάκριση λοιπόν εξωτερικού και εσωτερικού δεν είναι μια τεχνητή διάκριση. Στην ουσία, η εξωτερική πολιτική αφορά την καθημερινότητά μας. Η εισαγωγή της τρομοκρατίας, η εισαγόμενη βία, είναι κάτι που ζούμε κάθε μέρα. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που τον τελευταίο καιρό, με αφορμή το ζήτημα των Πρεσπών, αλλά και τις τεταμένες σχέσεις μας με την Τουρκία, τα ζητήματα τα εθνικά της εξωτερικής πολιτικής ανέβηκαν ταχύτατα πολλά σκαλιά στην ιεράρχηση των ανησυχιών και των προτεραιοτήτων των πολιτών. Από 10 θέμα που ήταν μερικούς μήνες πριν ένα χρόνο, είναι τώρα στις 3 πρώτες θέσεις, κοντά στην ανεργία, κοντά στην οικονομία. Συνειδητοποιεί η ελληνική κοινωνία ακριβώς αυτό που σας έλεγα πριν. Το εξωτερικό και το εσωτερικό δεν είναι τόσο διακριτά πια. Και πάντως, στην Ελλάδα δεν έχουμε την πολυτέλεια να μην συζητάμε ή να υποβαθμίζουμε τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Είμαστε μια χώρα σε μια δύσκολη περιοχή, με πολλά ανοιχτά ζητήματα, με πολλές προκλήσεις. Επομένως, το να συζητάμε ψύχρεμα, όταν τα ζητήματα δεν είναι καυτά, να συζητάμε με γνώση, όταν τα ζητήματα δεν είναι πιεστικά, τι συμβαίνει με την εξωτερική μας πολιτική και με τα εθνικά θέματα, είναι συνεισφορά στο δημόσιο διάλογο, στην πορεία της χώρας, στην προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων. Γι' αυτό διπλά συγχαίρω, γιατί η σημερινή εκδήλωση που είχε τέτοια επιτυχία και που έχει τέτοια επιτυχία αφορά αυτά τα ζητήματα που τελικά άπτονται της καθημερινότητάς μας. Ξέρετε, ανέβηκαν τα ζητήματα τα εθνικά ψηλά στην ιεράρχη των πολιτών, γιατί μετά από 8 χρόνια που η αξιοπρέπεια στην καθημερινότητά μας υπέστη λίγο λόγω των προγραμμάτων λιτότητας, τέτοια πλήγματα, οι πολίτες δεν ανέχονται και πλήγματα στην εθνική αξιοπρέπεια. Άντεξαν την δύσκολη στιγμή της οικονομίας, αλλά δεν δέχονται μείωση των εθνικών συμφερόντων. Δεν αποδέχονται